Κύριε Συνάδελφε, έχετε τον λόγο για 2 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, στις 2 Ιουνίου του 2022, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, ευρισκόμενος στην ΚΟ σε μια μεγάλη συνεδρίαση στο Δημοτικό Μέγαρο, παρουσία των προ-προκατόχων σας, του κυρίου Πλεύρη και της κυρίας Γκάγκα, αναφερόταν στο νέο νοσοκομείο της ΚΟ, για το οποίο θα σας πω παρακάτω που θα γίνει, αλλά έχοντας υπόψη του, αφού προφανώς του είχαν τεθεί τα ζητήματα των τεραστίων ελλείψεων του υπάρχοντος νοσοκομείου της ΚΟ, εδήλωσε: οι ελλείψεις του προσωπικού θα καλυφθούν το συντομότερο δυνατόν. Αυτά ο κύριος Μητσοτάκης 2 Ιουνίου 2022. Έχουν περάσει 21 μήνες. Πάμε δηλαδή κοντά 2 χρόνια. Και οι ελλείψεις είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από 21 μήνες, όταν ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε ότι σύντομα θα καλυφθούν. Ούτε ο κύριος Πλεύρης, ούτε η κυρία Γκάγκα, ούτε ο μετέπειτα Υπουργός Υγείας κύριος Χρυσοχοίδης φαίνεται να καταφέρανε οτιδήποτε. Για το νέο νοσοκομείο δεν έχουμε ακούσει τίποτα μέχρι σήμερα και φοβάμαι, κύριε Υπουργέ, ότι παραμονές των εκλογών θα γίνει κάποια θεμελίωση, θα εξαγγελθούν κάποια εγγένεια, κάτι τέλος πάντων που θα προσπαθήσει ξανά να καθησυχάσει τον κοακό λαό. Η ΚΟΣ, κύριε Υπουργέ, ίσως είναι η τραγικότερη περίπτωση έλλειψης γιατρών σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για ένα νησί 40.000 μονίμων κατοίκων, για ένα νησί με 120.000 τουρίστες επί 7 μήνες, με οργανικές θέσεις που θα έπρεπε, σύμφωνα με μελέτη του νοσοκομείου, να είναι 70. Είναι 42 οι οργανικές θέσεις, ούτε αυτές έχουν αυξηθεί, αλλά και από αυτές είναι καλυμμένες μόνο οι 24 θέσεις. Χωρίς καρδιολόγο, χωρίς παθολόγο, χωρίς παιδίατρο, πιο το νησί του Ιπποκράτη, του πατέρα της ιατρικής, και δεν θα πω οτιδήποτε παραπάνω, διότι είστε γνωστός και για την αγάπη σας για την ιστορία και για τις εξαιρετικές γνώσεις σας περί την ιστορία. Ο κόσμος όμως, κύριε Υπουργέ, πραγματικά πιστέψτε με, στην ΚΟ τρέμει μην αρρωστήσει. Πιστέψτε με. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια, χωρίς καμία διάθεση πολιτικολογίας. Φοβάται ο κόσμος να μην πάθει κάτι, γιατί αναγκάζεται να φύγει στην Αθήνα ή στην καλύτερη περίπτωση να φύγει στη Ρόδο. Ερωτάστε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα καλύψετε άμεσα τις ανάγκες για καρδιολόγο και παθολόγο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τα τεράστια κενά? Και τι θα κάνετε για να καλυφθούν οι υπόλοιπες θέσεις του υφιστάμενου οργανισμού, του οργανισμού που ισχύει σήμερα? Και σκοπεύετε τελικά αυτό τον οργανισμό, αφού υπάρχει αύξηση πληθυσμού, αφού υπάρχει μελέτη για πολύ περισσότερες θέσεις, να αλλάξετε και τον οργανισμό έτσι ώστε να γίνουν 70 οι θέσεις? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νικητιάδη. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε. Δεν θα σας κατηγορούσα, ειδικά εσάς, ποτέ, ότι θα κάνετε μία ερώτηση στη Βουλή για λόγους απλώς αντιπολιτευτικούς. Θα σας διαβάσω την απάντηση της υπηρεσίας επί του ερωτήματος και σε δευτερολογία μου θα πω κάποια περισσότερα πράγματα για το ΕΣΥ. Λοιπόν, η ερώτησή σας, η οποία έχει τον τίτλο «Χωρίς καρδιολόγο το νοσοκομείο της ΚΟ, καταραίει το νοσοκομείο εξαιτίας έλλειψης προσωπικού, δεν καλύπτει πάνω μισές οργανικές θέσεις», έχει την εξαπάτηση από την υπηρεσία, επαναλαμβάνω. Στις 2 Δευτέρου του 24, 2 Φεβρουαρίου, επέστρεψε από άδεια ανατροφής τέκνου ο καρδιολόγος του νοσοκομείου μας και έτσι η καρδιολογική κλινική διαθέτει μόνιμα καρδιολόγο ιατρό του ΕΣΥ. Σε επικείμενη έγκριση πρόσληψης ιατρών του ΕΣΥ από το Υπουργείο, σήμερα είναι Δευτέρα, την Τετάρτη της υπογράψω, το νοσοκομείο μας προκηρύσει μία επιπλέον θέση καρδιολόγου. Προκηρύσει δεν σημαίνει προσλάβαμε. Προκηρύσει σημαίνει ότι ζητάμε να προσλάβουμε μόνιμο καρδιολόγο. Το αν θα βρούμε να προσλάβουμε ή όχι είναι άλλη ζήτηση, θα την κάνουμε μετά. Επίσης γίνεται προσπάθεια για ανέβρεση επικουρικού ιατρού καρδιολογίας. Έχουμε ήδη προκηρύξει θέση επικουρικού γιατρού και ζητάμε, επειδή δεν έχει πληρωθεί αυτή η θέση,
συνεργασία με ιδιώτη καρδιολόγο για παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι που λέμε, λόγω εκτάκτων αναγκών. Τώρα, στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου αδιάλειπτα συνδράμουν ιατροί γενικής ιατρικής που ανήκουν στο ενσωματωμένο κέντρο υγείας. Σε επικείμενη έκκληση πρόσληψης γιατρών πάλι αυτές τις μεθαυριανές, το Υπουργείο προκηρύσει 2 νέες θέσεις παθολόγων για το νοσοκομείο. Επίσης γίνεται προσπάθεια για ανέδρωση και επικουρικού γιατρού παθολογίας, πάλι και με είτε επικουρικό γιατρό είτε με ιδιώτη με μπλοκάκι, αυτό που λέμε με σχέση part-time. Τώρα, να πω ότι στην υπηρεσία του Υπουργείου δεν εκκρεμεί αίτημα για αλλαγή των οργανικών θέσεων του Γενικού. Δεν έχει έρθει τέτοιο αίτημα για αλλαγή οργανικών θέσεων. Η διαδικασία είναι το νοσοκομείο κάνει το αίτημα, αυτό μεταβάζει το Υπουργείο από τον υπάρχει, παίρνει απόφαση το ΚΕΣΥ, το ΚΕΣΥΠΕ για την ακρίβεια, και το ΚΕΣΥΠΕ εισηγείται τον Υπουργό, ο οποίος Υπουργός και υπογράφει το νέο οργανόγραμμα. Για το νοσοκομείο της ΚΟ δεν έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Αν δηλαδή πράγματι χρειάζεται άλλο οργανόγραμμα, πρέπει εσείς οι τοπικοί παράγοντες και εσείς ως βουλευτής. Εγώ δεν παρεξηγούμε παρεμβαίνω βουλευτής. Αντίθετο, ο βουλευτής είναι κατεξοχήν δουλειά του να ασχολείται με αυτά, να κινήσει τη διαδικασία. Αν μου έρθει τέτοιο αίτημα, θα το απορρίψω. Απλώς προσπαθώ να σου πω ότι ο Υπουργός δεν μπορεί μόνος του να πάει και να αλλάξει το οργανόγραμμα. Αυτό έχει μία σειρά. Άρα, όπως το καρδιολόγο έχει επιστρέψει εδώ και λίγες μέρες ο καρδιολόγος, υπάρχει καρδιολόγος, δεν φτάνει ο ένας σε καμία περίπτωση. Παράλληλα, προκυρήσει θέση μονίμου καρδιολόγου δεύτερου. Υπάρχει στον αέρα πρόσληψη επικουρικού καρδιολόγου που δεν έχει πληρωθεί και το νοσοκομείο ζητά και έχει εγκριθεί κονδύλιο για να προσλάβει κάποιον με μπλοκ παροχής υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Αν και εφόσον γνωρίζει κάποιον στην ίσο που θα ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά, πολύ εύκολα να του πει ότι μπορεί να πάει και αύριο στο νοσοκομείο να πιάσει δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό. Κύριε Νικητιάδη, έχετε το λόγο για 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το πνεύμα μοιάζει πρόθυμον, η σάρξ όμως είναι αδύνατος. Και όταν λέω το πνεύμα, το δικό σας, το προσωπικό πνεύμα, όχι το πνεύμα της κυβέρνησης, διότι το πνεύμα της κυβέρνησης είναι εντελώς διαφορετικό. Ακούστε, 7 διαγωνισμοί έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο για προκήρυξη, για πρόσληψη γιατρών. Ούτε ένας μετά από 7 διαγωνισμούς. Κάτι φταίει εδώ. Κάπου μπάζει το σύστημα. Πρέπει να αναζητήσετε τους λόγους. Και οι λόγοι είναι γνωστοί. Είναι ότι δεν υπάρχουν κίνητρα. Δεν υπάρχουν κίνητρα οικονομικά. Δεν υπάρχουν κίνητρα καριέρας, σταδιοδρομίας των γιατρών. Και επειδή διάβαζα σημερινή ή χθεσινή σας δήλωση για τις δαπάνες, 3 δις αν θυμάμαι καλά, και δηλώσατε ότι δεν υπάρχουν χρήματα παραπάνω για να δοθούν. Ακούστε, στο νοσοκομείο της ΚΟ το 2022 έγιναν 120 διακομιδές από το νοσοκομείο της ΚΟ. Ρεκόρ, δεν υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα τόσος μεγάλος αριθμός σε σχέση με τους κατοίκους διακομιδών. Αυτό δείχνει προφανώς ότι στο νοσοκομείο υπάρχουν ελλείψεις και αναγκάζονται και μαζεύουν με αεροπλάνα, με ελικόπτερα και στέλνουν τον κόσμο οπουδήποτε αλλού. Ακούστε τώρα κάτι, γιατί εσείς μπαίνετε και στα οικονομικά. Έχετε διατελέσει και σε οικονομικά και αναπτυξιακά υπουργεία. Ένα ΣΥΝΟΚ κοστίζει 4.700 ευρώ η κάθε πτητική ώρα. Ένα σούπερ πούμα 3.930 ευρώ η κάθε πτητική ώρα. Το ΣΕ 130 5.612 ευρώ η κάθε πτητική ώρα. Αν κάνουμε ένα απλό πολλαπλασιασμό, για την ΚΟ μόνο έχουν δαπανηθεί από το ελληνικό κράτος, από το χρήμα του ελληνικού λαού, πάνω από 2 εκατομμύρια. Και εγώ λέω, καλά, δεν μπορεί αυτό το περίφημο επιτελικό κράτος να βρει ένα τρόπο να μην δαπανώνται αυτά τα χρήματα και να διατεθούν σε γιατρούς, μια που εσείς λέτε και δεν έχω λόγο να μην σας πιστέψω ότι ο δικό σας προϋπολογισμός δεν επιτρέπει να δώσετε παραπάνω χρήματα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Και θέλω να σας θυμίσω ότι και για το διαγνωστικό της Ρόδου εδώ μου δηλώσατε ότι σε μια εβδομάδα δεν έχει έρθει και κοντεύει μήνας πάντως. Αναμένουμε και γι' αυτό. Ωστόσο, ξέρετε καλά ότι η υγεία είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε Έλληνα.
Κάθε πολίτης δικαιούται και μπορεί να αξιώσει παροχή υγείας. Δεν μπορεί το κράτος να μην παρέχει αυτή την υγεία. Στο νησί του Ιπποκράτη. Ένα νησί που θα έπρεπε να είναι παγκόσμιο κέντρο υγείας. Ένα νησί όπου θα έπρεπε να γίνονται τουλάχιστον πάνω από τα μισά παγκόσμια ιατρικά συνέδρια. Και ανταυτού έχουμε ένα νησί πρωταθλητή στις διακομιδές. Ένα νοσοκομείο που νοσεί βαριά, ένα νοσοκομείο που δεν μπορεί να δώσει την απαιτούμενη φροντίδα στους ασθενείς, ένα νοσοκομείο που είναι στην εντατική. Και υπάρχει ένα μεγάλο γιατί. Γιατί στην ΚΟ αυτή η διάκριση, όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες ελλείψεις? Μήπως επειδή ο κόσμος εκεί είναι φιλειρηνικός, φιλήσυχος και δεν βγαίνει ξαφνικά στους δρόμους να κάνει καταλήψεις? Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, σας βεβαιώνω ότι θα οδηγηθεί και εκεί ο κόσμος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νικητιάδη. Πολύ ενδιαφέροντα τα νούμερα που είπατε. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο. Κύριε συνάδελφε, η σάραξη είναι αδύναμη. Μακάρι να είναι το πάντα τόσο ισχυρή όσο είναι το πνεύμα. Οφείλω όμως να σας πω ότι θα ήταν πολύ ευχάριστο για μένα να είχαμε μόνο στην ΚΟ πρόβλημα με έλλειψη γιατρών και μόνο στην ΚΟ πρόβλημα με άγονους διαγωνισμούς και μόνο στην ΚΟ αγωνιώδης εκκλήσεις των κατοίκων για να βρουν περισσότερο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πιστέψτε με, εάν ξυπνούσα μια μέρα και ήμουν ο Υπουργός Υγείας μιας χώρας που όλα πήγαιναν ρολόι και το πρόβλημα ήταν μόνο στην ΚΟ, θα πήγαινα ο ίδιος να δουλέψει στο νοσοκομείο. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα εναντίον συγκεκριμένα της νήσου. Η Ρίσου εν Παρόδο είναι ένα πανέμορφο νησί. Οι κάτοικοι του πράγματι είναι φιλειρηνικοί, φιλοπρόοδοι και έχουν καταφέρει να κάνουν το νησί ένα από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας και μπράβο τους. Και δεν υπάρχει καμία πρόσωπο κανένα μας. Μόνο σας είπατε ότι έχουν γίνει 7 προκηρύξεις που μείνει άγονος. Μα για να γίνουν οι 7 προκηρύξεις, πάμε ότι το Υπουργείο δεσμεύει πιστώσεις και τις δεσμεύει το νοσοκομείο της νήσου. Το ότι δεν πάνε οι γιατροί είναι μια άλλη συζήτηση που έχει να κάνει με το μεγάλο θέμα ελλείψεως ιατρικού προσωπικού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και νοσηλευτικού. Χθες ανέβασα μία είδηση όπου η Ένωση Γιατρών της Γερμανίας λέει για τη μεγάλη έλλειψη ιατρικού προσωπικού στη Γερμανία. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με την Ελλάδα. Τεράστια σχέση έχει. Γιατί όταν έχει έλλειμμα ιατρικού προσωπικού η Γερμανία, η οποία έχει τετραπλάσιους μισθούς από το ΕΣΥ, καταλαβαίνετε ότι πολλοί γιατροί από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ελλάδα πάνε να ανοιχτήσουν την τύχη τους στη Γερμανία, που έχει έλλειψη γιατρών. Θέλω να πω δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι νομίζουμε και μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδάκι να πούμε διπλασιάζω τους μισθούς εσύ και θα έρθουν οι γιατροί. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε λεφτά για να τους διπλασιάσουμε, διότι το σύνολο της μισθοδοσίας του ΕΣΥ είναι 3 δισεκατομμύρια. Όταν λέει κάποιος να ανεβάσει τη μισθοδοσία των γιατρών, δεν εννοεί προφανώς μόνο του ιατρικού προσωπικού. Ήταν πας στο ΕΣΥ και πεις διπλασιάζω τους μισθούς των γιατρών, αλλά αφήνω το ίδιο τους γιατρούς των νοσηλευτών, τους μισθούς των νοσηλευτών, το ίδιο τους μισθούς του λοιπού προσωπικού, δεν θα έχεις εσύ την άλλη μέρα, θα έχει διαλυθεί. Άρα προφανώς πρέπει να κάνεις τα 3 δισεκατομμύρια 6. Για να καλάβουμε την τάξη μεγέθους τι λέμε, ο ένφια δίνει στο κράτος 2,7 δισεκατομμύρια. Άρα ούτε αν βάλεις ένα επιπλέον ένφια δεν σου φτάνει να διπλασιάσεις γιατρούς του εσύ, το μισθό και του λοιπού προσωπικού. Άρα αυτά δεν γίνονται. Ούτως ή άλλως, και να το κάναμε, πάλι η απόσταση από άλλες χώρες θα ήταν μεγάλη και πάλι από τον ιδιωτικό τομέα σε κάποιους ιδιωτικούς θα ήταν πολύ μεγάλη. Άρα ούτε αυτό θα είναι το πρόβλημα. Πράγματι, με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο έχω μία συζήτηση, την εγγενίασα σχεδόν τη δεύτερη εβδομάδα που πήγα στο Υπουργείο και είναι να εξελίξει, πώς θα μπορούσαμε να αναμορφώσουμε λίγο τα κίνητρα για τους γιατρούς οι οποίοι υπηρετούν στο ΕΣΥ σε ακριτικές περιοχές. Ξέρετε πότε θεσπίστηκαν τα πρώτα κίνητρα για γιατρούς ακριτικές περιοχές, διότι δεν βρίσκαν γιατρούς? Το 1983. Ο πρώτος νόμος είναι της πρώτης κυβερνήσεως του Ανδρέα Πανδρέου το 1983. Δηλαδή, μόλις ιδρύθηκε το ΕΣΥ, μετά από λίγο, ναι, αν δεν πάνε γιατροί στα νησιά, πρέπει να βάλουμε κίνητα για τα νησιά. Δεν είναι καινούργιο το πρόβλημα. Είναι παλαιό το πρόβλημα. Προφανώς τώρα οξύνεται για δύο λόγους στην Ελλάδα. Πρώτον, γιατί τη δεκαετία της κρίσης που απαγορευόταν να κάνουμε προσλήψεις, έφυγαν πολλοί γιατροί στο εξωτερικό. Άρα, πρωτόλια χάσαμε ένα μεγάλο ιατρικό μας δυναμικό, γιατί οι άνθρωποι έπρεπε να κάνουν μια δουλειά προφανώς και φύγανε. Δεύτερον, διότι σήμερα έχουμε μεγάλο έλλειμμα σε ορισμένες ιατρικές ειδικότητες γενικά. Πάμε στο χάρη παθολόγους και η Ελληνού το ξέρει. Είναι πολύ λίγοι στην Ελλάδα.
Για να καταλάβετε, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι το 20% των γιατρών που αποφυτούν να γίνονται παθολόγοι. Στην Ελλάδα είναι το 8%. Έχουμε πολύ λίγους γενικούς γιατρούς και παθολόγους. Και θα παρουσιάσουμε και την κυρία Αγαπηδάκη ένα σχέδιο σε λίγες μέρες για το πώς θα κινητροδοτήσουμε να έχουμε περισσότερους γενικούς γιατρούς και παθολόγους. Άρα δεν υπάρχει τίποτα εναντίον της νήσου και δεν υπάρχει λόγος να νομίζουν οι κάτοικοι αυτοί ότι το Υπουργείο Υγείας, εγώ προσωπικά, ο Πρωθυπουργός, οποιοδήποτε από εμάς έχει κάποιο θέμα με την νήσο. Τώρα, θα μου πω και κάτι ακόμα, όμως να είμαι ειλικρινή με τον κόσμο. Η αυτόματη ιδέα θα κάνω διορισμού στο νοσοκομείο της ΚΟ και θα μηδενιστούν οι διακομιδές δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι. Προφανώς κάποιες θα μπορούσαν να μην γίνουν. Δεν είναι σαν να σου πω πόσες, γιατί αυτό είναι πιο σύνθετη συζήτηση. Πάντα θα υπάρχουν ιατρικά περιστατικά που θα χρειάζονται ένα μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο νοσοκομείο και εκεί θα κάνει διακομιδή. Όσους γιατρούς και να έχει στην ΚΟ. Και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, στη Σύρο, ας πούμε, που έχουμε ένα νοσοκομείο σχεδόν υπερπλήρες για το μέγεθός του. Πάλι έχουμε πάρα πολλές διακομιδές προς την Αθήνα. Γιατί ευλόγως οι γιατροί θέλουν να παράσουν στον ασθενή τους την καλύτερη δυνατή θεραπεία, αν το περιστατικό είναι λίγο πιο σύνθετο. Και σε αυτή την περίπτωση θα προτιμήσω να τον στείλει σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο που έχει φτιάξει κυρίως στην Αθήνα, παρά να τον κρατήσει σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο όπου μπορεί και η ζωή του να κινδυνεύσει, ασχέτως του πόσες ιατρικές ειδικότητες παραλαμβάνω θα έχεις μέσα. Δεν σημαίνει μπορεί να κάνεις ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο σε κάθε νησί. Είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει, μην λέμε πράγματα που δεν γίνονται. Άρα ναι, οι περισσότερες ιατρικές ειδικότητες θα βοηθούσαν, γι' αυτό κάνουμε και τις προκηρύξεις, να συζητήσουμε τι κίνητρα μπορούμε να βάλουμε για να καταστήσουμε λίγο πιο ελκυστικό το ΕΣΥ για τους νέους γιατρούς. Παραδείγματος χάρη, τα απογευματινά χειρουργία που ανακοίνωσαν σήμερα, θα ξεκινήσουν από τις αρχές Μαρτίου, έχουν και αυτό το χαρακτήρα, να κάνουν πιο ελκυστική την είσοδο ενός γιατρού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ και οικονομικά πιο ελκυστική, για την εξέλιξή του πιο ελκυστική. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Αλλά προς Θεού, δεν έχουμε τίποτα εναντίον συγκεκριμένα της νήσου. Τα προβλήματα που αναφέρετε είναι τα γενικά προβλήματα δυστυχώς του ΕΣΥ ανά την επικράτεια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό.